Έχουμε συγκεντρωθεί σήμερα εδώ από τα σωματεία και οι εργαζόμενοι για να καταγγείλουμε τη δίκη της 7ης ΣΥΠΕ που προσπαθεί να, με αυταρχικό τρόπο να τρομοκρατήσει τον κόσμο. Έχει δώσει λοιπόν ένα δισέλιδο σύμφωνο χεμήθειας στο οποίο απαγορεύει τους συμβασιούχους εργαζόμενους να μιλάνε για οτιδήποτε που αφορά την εργασία τους, αλλιώς θα έχουν προβλήματα με τη σύμβασή τους και άλλες απειλές αστικές. Ξεκάθαρα μια προσπάθεια για να τρομοκρατήσει τους εργαζόμενους σε μια συγκυρία που η υγεία βουλιάζει και δεν είναι κοινομιστικό και δεν είναι καμία χεμήθεια και εμείς το γνωρίζουμε σαν εργαζόμενοι και ο κόσμος που έχει ανάγκη τις υπηρεσίες μας το γνωρίζει με την καθημερινή του επαφή με τα κέντρα υγείας και τα νοσοκομεία. Να γνωρίζουν και οι διοικούντες στην Κρήτη αλλά και οι κεντρικοί διοικούντες ότι τέτοια έγγραφα τα στέλνουμε πίσω ανυπόγραφα. Είναι τελείως προσβλητικά και δεν πρόκειται να τα υπογράψουμε. Ένα θέμα που θέλουμε να αναφερθούμε επίσης πολύ σημαντικό είναι οι πρόσφατες προ δύο ημερών αναγκαστικές μετακινήσεις προσωπικού από το ακτινολογικό τμήμα του Κέντρου Υγείας Ηρακλείου αλλά και από και άλλα κέντρα υγείας όπως τα Ανώκια, το Πέραμα και Αγία Βαρβάρα προς το νοσοκομείο Παγνή για να καλυφθούν έκτακτες ανάγκες του νοσοκομείου. Θέλουμε να το καταδικάσουμε αυτό το γεγονός γιατί με αυτόν τον τρόπο δεν λύνονται προβλήματα, αποδυναμώνεται η πρωτοβάθμια. Και ειδικά εδώ στο Ηράκλειο, ένα σύγχρονο τμήμα με πάρα πολλές παροχές εξειδικευμένες και εχμείς που λέμε, θα στερηθεί ο κόσμος του Ηρακλείου χωρίς να λύσει πραγματικά το πρόβλημα. Ήδη μία συνάδελφος από το τμήμα το συγκεκριμένο, το κτηνολογικό, έχει καλύπτει προσωρινά ανάγκες στο Παγνή από το Μάιο του 2023. Πρόσφατα αγοραστήκανε από το ΕΣΠΑ, νομίζω, το Ταμείο Ανάπτυξης, τρία καινούρια μηχανήματα στο ακτινολογικό, στο οποίο δουλεύω και αυτό που βλέπουμε ας πούμε είναι ότι τα μηχανήματα μένουν άδεια, δεν έχουν προσωπικό να τα δουλέψουν και μέσα σε όλο αυτό ας πούμε βλέπουμε και μετακινήσεις προσωπικού από εμάς, από το κέντρο υγείας στο Παγνή που και από εκεί λείπουν εργαζόμενοι. Συνεχίζεται δηλαδή αυτό που να μην γίνονται προσλήψεις, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, δεν πάει περισσότερο εργαζόμενους από όπου και να τους πάρεις θα λείψουν, αυτό είναι σίγουρο. Και ελπίζουμε ας πούμε, αυτό να σταματήσει. Επίσης, για να μην λέω και πολλά, θέλω να χαιρετήσω τους γιατρούς, γιατί σε αυτούς εκπροσωπώ αυτή τη στιγμή, που δεν υπογράψαν το σύμφωνο χεμήθειας που κατέβασε η ΥΠΕ, σαν δήλωση μετανοίας, και να συνεχίσουν έτσι. Ήτανε πρώτη φορά είδα, ας πούμε, μου έκανε εντύπωση το πόσο αγανακτισμένοι οι γιατροί και πώς από μόνοι τους, χωρίς να τους πει κανείς κάτι, το απορρίψαν. Ακριβώς γιατί η κυβέρνηση θέλει να επιβάλλει μια πολιτική που τα πάντα τα εμπορευματοποιεί και ξεπουλάει τον ανθρώπινο πόνο. Απέναντι σε αυτή την πολιτική, εμείς είμαστε απέναντι και γι' αυτό κιόλας η κυβέρνηση θέλει να κλείσει όλες τις φωνές που αντιδρούν.